Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Ειρήνη και πάω να σας δείξω πώς μπορείτε να κάνετε εύκολα αυτό το υπέροχο βραχιόλι για να το βάλετε του Αγίου Βαλεντίνου. Πλέχετε πάρα πολύ απλά, δεν έχει βαθμού δυσκολίας. Το ίδιο θα σας το κάνω και σε κολιέ, καθώς θα σας έχω και μέσα στα κανάλια και για σκουλαρίκια καρδιές. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά, το χεράκι μου αρέσει για να φτιάχνετε τα σχέδια και να τα μοιράζετε με τις φίλες σας. Σκοπός είναι να μοιραζόμαστε τα σχέδια. Στο βίντεο, κορίτσα, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν ρυθμίσεις, είναι το γρανάζι που βλέπετε, το ανοίγετε, πάτε ταχύτητα αναπαραγωγής, επιλέγετε την ταχύτητα στην οποία εσείς μπορείτε να πλέξετε. Εγώ ενημερώνω όλα τα βίντεο και στα 4 κανάλια σιγά σιγά με υπότιτλους. Απορίες λύνουμε μόνο μέσα στις ομάδες μου Ειρήνη Λαδά στο Facebook, όπου βλέπετε και σχέδια από άλλα κορίτσα. Πάμε να το αρχίσουμε. Πάμε να αρχίσουμε το βραχιολάκι καρδιά για τον Άγιο Βαλεντίνο. Θα πάρετε το κόκκινο σας χρώμα, ένα κύκλο γύρω από το δάχτυλό σας, θα βάλετε μέσα το βελονάκι, θα τραβήξετε και μετά άλλα δύο δάχτυλα τραβάμε να σχηματιστεί ο κόμπος μας και η θηλιά μας ταυτόχρονα. Τώρα θα πάρω κλωστή, θα την περάσω μέσα από τη θηλιά και θα κάνω τρεις αλυσίδες στον αέρα. Μία, δύο, τρεις. Θα πάρω κλωστή, θα πάω στην πρώτη αλυσίδα, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα πάω να κάνω ένα ποδαράκι. Στη συνέχεια, μία, δύο, τρεις αλυσίδες, θα πάρω κλωστή εδώ που έκανα την αλυσίδα, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω και εκεί ένα ποδαράκι. Αυτό θα το κάνετε, κορίτσα, 10 ή 12 φορές ανάλογα το καρπό σας. Λοιπόν, εγώ το έκανα 10 φορές. Πάμε να κάνουμε μία, δύο, τρεις αλυσίδες πάλι, θα πάρω κλωστή, θα βάλω ακριβώς εδώ που έκανα τις αλυσίδες, το βελονάκι μου, θα τραβήξω και έκανα άλλο ένα ποδαράκι. Στη συνέχεια, μία, δύο, τρεις αλυσίδες στον αέρα, δύο φορές κυκλικά το βελονάκι μου, θα μπω εδώ μέσα στην τρυπίτσα και θα κάνω ένα διπλό ποδαράκι, δύο φορές πάλι κύκλικα, ξανά μέσα στην τρυπίτσα θα τραβήξω άλλο ένα διπλό ποδαράκι, δύο φορές κύκλικα, ξανά μέσα στην τρυπίτσα, τραβάω, κάνω και το τρίτο διπλό ποδαράκι. Στη συνέχεια θα πάρω κλωστή και θα κάνω τρία μονά ποδαράκια. Ένα, δύο και ένα τρία. Αυτό το κάνω γιατί από ό,τι βλέπετε κάνω την καρδιά. Μία αλυσίδα, δύο φορές κυκλικά πάλι μέσα στον κύκλο μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα διπλό ποδαράκι, μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, θα ξαναμπω σε αυτό το σημείο και θα κάνω πάλι τρία ποδαράκια. Ένα, δύο και άλλο ένα, τρία. Πάντα είναι μονά τα ποδαράκια που έχω. Τώρα θα πάρω δύο φορές κυκλικά στο βελονάκι μου, θα μπω μέσα στην τρυπίτσα και θα κάνω ένα διπλό ποδαράκι. Δύο φορές κυκλικά, ξανά μέσα στην τρυπίτσα θα τραβήξω άλλο ένα διπλό ποδαράκι. Δύο φορές κύκλικα, ξανά μέσα στην τρυπίτσα τραβάω και κάνω άλλο ένα διπλό ποδαράκι. Στη συνέχεια, μία, δύο, τρεις αλυσίδες και μπαίνω μέσα στην τρυπίτσα, τραβάω, κλείνω με άρρηκτο. Βλέπετε, σχηματίστηκε η καρδιά μου. Τώρα, μία, δύο, τρεις αλυσίδες, θα πάρω κλωστή εδώ που έκανα την αλυσίδα στην κορφή, εδώ που έχω κλείσει με άρρηκτο, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι. Μία, δύο, τρεις αλυσίδες, θα πάρω κλωστή εδώ που έχω, που άρχισα τις αλυσίδες, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κάνω πάλι ποδαράκι. Θα πάω να κάνω 10, έχω κάνει 2, θα κάνω και τα άλλα 8, ώστε να τελειώσω σιγά σιγά το βραχιόλι μου. Λοιπόν, τελείωσα, θα πάρω κλωστή, την περάσω μέσα από τη θηλιά μου και θα πάω να κόψω την κλωστή μου. Βλέπετε, έτοιμο το βραχιολάκι μου.
ένα απλό σχέδιο, το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και κολλιέ, το οποίο θα σας το κάνω αμέσως τώρα σε επόμενο βίντεο. Γεια σας!